Ένα μήνυμα προς τη Βίκη Χαραλάμπους δημόσια που πρέπει να ακουστεί σε όλο τον ελληνικό λαό. Πρέπει να ξέρετε συνελληνές μου ότι η Βίκη Χαραλάμπους κρατούσε γραμματιακή υποστήριξη του Προέδρου, εμένα, του Αρτέμι του Σόρα. Και ότι έπρεπε να κρατάει ή έπρεπε να βγαίνει προς τα έξω, της τα έδινα. Βεβαίως όμως τη Βίκη Χαραλάμπους την είχα ως το έμπιστο άτομο δίπλα μου. Και όχι μόνο η Βίκη Χαραλάμπους, είναι και άλλα έμπιστα άτομα, πολλά. Λέω αυτό που ξέρετε εσείς, γιατί έχω και έμπιστα άτομα που δεν τα ξέρετε εσείς και ούτε δεν τα μάθετε. Αλλά υπάρχουν και έμπιστα άτομα τα οποία δεν τα ξέρουν οι εμπιστοί μου. Όλοι βέβαια είναι εμπιστοί για μένα, έτσι ξεκινάνε από την αρχή. Σαφώς κοιτάω κάποια κριτήρια. Όμως η πορεία, οι πράξεις, τα αποτελέσματα δείχνουν ή διαφορετικά αποτελέσματα ή στο στόχο, στο σκοπό, στον όρκο και σε αυτό που είσαι με όλη την υπευθυνότητα που σου δίνω να κάνεις. Η Βίκη Χαραλάμπους είχε διεθνή επαφές δικές μου. Μιλούσε με μεγάλα Ινστιτούτα, μιλούσε με Παγκόσμια Τράπεζα, μιλούσε με μεγάλα ονόματα, πάρα πολύ μεγάλα και κρυφά ονόματα. Η Βίκη Χαραλάμπους λοιπόν έχει και email αλλά και πολλά μου τηλέφωνα από πολλές βάσεις, από πολλές διαδικασίες που αφορούν εμένα τον ίδιο αλλά και το έθνος πολλές φορές, δεν είναι μόνο. Έχω και ιδιωτικά πράγματα που τρέχουν, τράπεζες, ομόλογα, διαδικασίες, άλλα ομόλογα που δεν τα ξέρετε, πολλά πράγματα τα οποία την είχα βάλει και εκτελούσε κάποιες διαδικασίες. Υπάρχει αλήθεια ότι έχει έρθει έγγραφο από τον ΑΟΜΕΓΑ, ενδεχομένως και από τον ΟΓΕ, ενδεχομένως και από αλλού και να μην το ξέρω, να μην μου το έχει πει η Βίκη, δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει έγγραφο από τον ΑΟΜΕΓΑ, τον οποίο η Βίκη δεν το έχει δώσει. Θα πει που θα το βρει. Βέβαια, η Βίκη δήλωσε την πρόθεσή της να συναντηθούμε στο εξωτερικό. Γιατί είμαι στο εξωτερικό. Και δεν είναι δυνατόν να γίνει, γι' αυτό πολλοί συνέλληνες και μάλλον προδοτικοί συνέλληνες, έτσι μερικοί προδοσυνελληνάκια ή ανθιλινάκια που έχουν γίνει τώρα τελευταία, ζητάνε να δω τον πρόεδρο, λέει, να του δώσω. Θα δεις μωρέ τον πρόεδρο να του δώσει μια ψωροπαρέτηση ή να δεις τον πρόεδρο να σου δώσει μια εντολή, δεν ακούς τι σου λέω. Έτσι λοιπόν και η Βίκη θέλει να με δει. Δεν γίνεται να με δει κανένας. Δεν γίνεται θα με δείτε όποτε θέλω εγώ. Βεβαίως θα με δείτε και θα με απολαύσετε και τα προδοτόσκυλα αλλά και τα δικά μου. Θα με δείτε Φάτης Μπαστούνης κάποια στιγμή. Και όλα αυτά που λέτε, εγώ αυτά που λέω δημόσια θα σας τα πω και μπροστά σας. Και μάλιστα όχι μπροστά σας μόνο. Αλλά θα κανονίσω να υπάρχουν και συνέλληνες μάρτυρες. Να ακούσουν όλοι. Να δω τότε μωρέ τι θα λέτε. Θα σας καλέσω μπροστά σε συνέλληνες να λέτε αυτές τις γελιότητες τώρα σε μένα μπροστά στα μούτρα μου, σε μένα που σας δημιούργησα και που είναι μέσα από τη δημιουργία σας όλα αυτά, να δω μετά που θα τα λέτε και όλα αυτά τις αποδείξεις που θα σας τα βάζουν οι συνέλληνες, θα έχετε το θάρρος να με συναντήσετε, εδώ είναι το θέμα. Τώρα θέλετε να με δείτε και πίσω σας να είναι ουρές όλα αυτά τα διαόλια που σέρνετε και όλη η μυσαλλοδοξία που έχετε μέσα σας. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να με δείτε τώρα. Ούτε οι συνεγγενείς μου δεν βλέπουν να με δείτε εσείς. Όμως, Βίκη Χαραλάμπου, σου δίνω το μήνυμα ότι ό,τι χαρτί αφορά εμένα και έχει στα χέρια σου και έχει έρθει στη διεύθυνσή σου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας, ή αυτή που σου έχω δώσει ή αυτή που χειρίζεσαι, άμα το θέλεις, έτσι, γιατί χειρίζεσαι και email δικά μου, χειρίζεσαι και άλλα συστήματα δικά μου, να τα παραδώσεις στην κεντρική, στα παιδιά. Να λάβουν χώρα και κεντρική, να μην είσαι μόνη σου, γιατί μπορεί κάτι να πάρει στην κορίτσι μου, να μην πάει έτσι η πληροφορία. Άσε να είναι η πληροφορία και στα παιδιά της κεντρικής να ξέρουν, κράτα και εσύ την πληροφορία, αφού την έχεις που την έχεις. Άρα την κρατάς. Ωραία. Μην την κρατάς μόνη σου, άσε την πληροφορία στα παιδιά, διότι υπάρχουν έγγραφα τα οποία ενδιαφέρουν το έθνος, ενδιαφέρουν τη στρατηγική και την παγκόσμια στρατηγική την οποία κάνω. Γι' αυτό λοιπόν σου δίνω με ηχητικό μήνυμα και να τα ακούσετε όλοι. Βεβαίως υπάρχει χαρτί του ΑΜΕΓΑ και ενδεχομένως να υπάρχει και από άλλο σύστημα. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα τηλέφωνα και επικοινωνίες. Όχι ότι δεν μπορώ να τις ξαναβρω. Ό,τι ώρα θέλω θα μιλήσω εγώ. Είμαι τον Κόμτσορτ, είμαι τον άλλον, είμαι τον Ρώσο, είμαι τον Αμερικάνο. Η Βίκη μιλάει με πολλές χώρες όσον αφορά εμένα και έχει εμπλακεί σε πολλές μου υποθέσεις παγκόσμιες. Ωραία. Βίκη Χαραλάμπους, ό,τι αφορά εμένα και το ελληνικό μου έθνος, που εγώ το έθνος και τους συνεγγενείς μου είναι ένα για μένα, να παραδώσεις τις πληροφορίες και τα έγγραφα στην κεντρική διοίκηση. Να λάβει και η κεντρική διοίκηση αυτή που έχω ορίσει γνώση. Και μην τα κρατάς τα μένα. Δώσ' τα εκεί, κράτα τα κι εσύ. Όταν τελειώσω από εδώ,
Θα δούμε και θα ξεκαθαρίσουμε πολλά, θα δούμε πώς έγινε, τι έγινε και τι έγινε το καθετή. Ωστόσο όμως τώρα, επειδή υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να τρέχουμε στη διαδικασία και να εκτελούμε πάνω σε αυτές, δίνει τις πληροφορίες αυτές, ό,τι υπάρχουν, στην κεντρική διοίκηση. Στο Μεταξάτο, στο Μενεγή, στον Πλόσπα. Και αυτοί θα βρούνε αν είναι αξιόλογες οι πληροφορίες ή δεν είναι και το τι θα γίνει. Μπορείς να το κάνεις ελεύθερα. Κάντο, είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Μην παρακρατάς τα εγγραφά μου και μην εκμεταλλεύεσαι ότι είχαμε τόσο έμπιστη σχέση που σου είχα και μην πατάς πάνω σε αυτές. Να με δεις δεν γίνεται, αλλά θα με δεις. Μη φοβάσαι. Όλοι θα με δείτε. Βίγη Χαραλάμπους, εκτέλεσε αυτό που πρέπει να κάνεις και σου δίνω εντολή να δώσεις στην κεντρική διοίκηση χαρτιά και έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν ό,τι αφορά εμένα και το Ελλάνιο Έθνος.